Η πολεμική αεροπορία γυρίζει σελίδα στην εκπαίδευση των Ικάρων, καθώ απογειώθηκαν με προορισμό το αεροδρόμιο τη Καλαμάτα τα δύο πρώτα καινούργια ιταλικά εκπαιδευτικά M346. Αυτό το διάστημα, τα δύο καινούργια αεροσκάφη M346 ολοκλήρωσαν τι τελευταίε του δοκιμέ στι εγκαταστάσει τη ιταλική κατασκευάστρια εταιρεία Λεωνάρντο. Ωστε να είναι πανέτοιμα να πετάξουν προ τη νέα του φωλιά την 120 πτέρυγα εκπαιδεύσεω αέρα στην Καλαμάτα, όπου βρίσκεται το Διεθνέ Κέντρο Αεροπορική Εκπαίδευση. Τα εκπαιδευτικά αεροσκάφη θα συνοδεύονται από του 20 τεχνικού τη πολεμική μα αεροπορία, οι οποίοι το τελευταίο εξάμεινο βρίσκονταν στην Ιταλία για να μάθουν το αεροσκάφο. Παράλληλα, θα φτάσουν στην Καλαμάτα και οι πρώτοι 6 εκπαιδευτέ τη πολεμική αεροπορία, οι οποίοι ταξίδεψαν στο Ισραήλ και εκπαιδεύτηκαν πάνω στο αεροσκάφο. Φιλοδοξία του Υπουργείου Εθνική Άμυνα και των Επιτελών είναι το κέντρο και η Καλαμάτα να γίνουν πόλο έλξη διεθνού αεροπορική εκπαίδευση, ένα top-gun τη Μεσογείου και ταυτόχρονα να δοθεί οριστική λύση στο χρονίζον πρόβλημα τη εκπαίδευση των ικάνων τη πολεμική αεροπορία. Με βάση τη διακρατική συμφωνία που υπέγραψαν η Ελλάδα και το Ισραήλ, η εταιρεία Elbit θα προμηθεύσει το κέντρο με νέα εκπαιδευτικά αεροσκάφη M346. Με τη μορφή χρονομίστοση, ενώ θα εξασφαλίσει τη διαθεσιμότητα ολόκληρου του εκπαιδευτικού στόλου, που αποτελείται από δεκάδε εκπαιδευτικά αεροσκάφη M346 και T6. Έτσι, οι οίκαροι τη πολεμική αεροπορία θα έχουν ικανοποιητική επάρκεια ωρών πτήσεω και με υπερσύγχρονα εκπαιδευτικά μέσα. Παράλληλα, δε, πιλότοι από όλο τον κόσμο θα μπορούν να εκπαιδεύονται στα νέα εκπαιδευτικά αεροσκάφη M346 και σε υπερσύγχρονου προσωμιωτέ. Η πρόταση της Ελμπιτ παρέχει περίπου 10.000 ώρες πτήσης για κάθε χρόνο. Προσφέρεται επίση η αναβάθμιση των διαθεσιμοτήτων των εκπαιδευτικών ελικοφόρων, ώστε αυτά να μην είναι ποτέ κάτω από τον αριθμό των 25 στη διάθεση των Ικάρων. Σήμερα οι διαθεσιμότητες είναι πολύ χαμηλότερες και σπάνια ξεπερνούν το 50% αυτού του αριθμού πρέπει να αναφερθεί ότι το πραγματικό έργο επιχειρησιακή εκπαίδευση είχε μετατεθεί στι μοίρε μαχητικών, όπου εκτελούνται διαδικασίε στοχοποίηση και αξιοποίηση όπλων αέρο-αέρο και αέρο-εδάφου. Για να κηρυχθούν ετοιμοπόλυμα τα πληρώματα, θα πρέπει να συμπληρώσουν τουλάχιστον 200 πλά ώρε F-16 με κόστο 15.000 δολαρίων ανά ώρα. Σε ένα εκπαιδευτικό lift M346, T50, Hawk T7 Red Hawk, το αντίστοιχο κόστος δεν ξεπερνά τα 7.000 δολάρια. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.